ένα σχόλιο γενικά για το παρελθόν. Λοιπόν, πριν πω για το σημερινό παιχνίδι, θα ήθελα να πω ότι νιώθω πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι στο γήπεδο αυτό, που όσοι γνωρίζουν και αυτοί που πρέπει και ξέρω ποιοι γνωρίζουν. Έχω δώσει κι εγώ ένα λιθαράκι για αυτή η ομάδα να ανέβει τις κατηγορίες και να πάει όσο γίνεται ψηλότερο. Και μέσα στην καρδιά μου εύχομαι στους ανθρώπους αυτούς, ιδίως στην οικογένεια Παρτόγλου, αλλά και όσους είναι δίπλα του και στον coach εδώ δίπλα και στους παίκτες, ό,τι καλύτερο για την ομάδα τους. Έτσι. Όσο για το σημερινό παιχνίδι, λίγα λόγια και απλά. Εμείς, αν και δεν θέλω να δω ούτε δικαιολογίες ούτε τίποτα, είμαστε μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε τις τελευταίες ομάδες. Είναι μια ομάδα που μας είπανε πάρα πολλά παιδιά. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Στέκομαι στο παιχνίδι. Χάσαμε δίκαια, μπορώ να πω. Έχουμε μια πολύ δύσκολη συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ. Πρέπει να ξεχάσουμε γρήγορα αυτό το παιχνίδι. Έχει άλλο ένα προσπάθημα. Άλλα 20 παιχνίδια τα οποία πρέπει να δώσουμε βάση. Και σιγά σιγά παιχνίδι με παιχνίδι και ερχόμενοι οι ποδοσφαιριστές αυτές που πραγματικά μα λείπανε πάρα πολύ σήμερα, γιατί είναι ποδοσφαιριστές με μεγάλη προσωπικότητα και με μεγάλη εμπειρία. Και σύν το γεγονός ότι θα ακλιματιστούν και θα γίνουν περισσότερο μαζεμένοι τα παιδιά που ήρθαν τον τελευταίο καιρό, πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία, αντάξια του ονόματος και αντάξια της ιστορίας που αντιπροσωπεύουμε. Και η υπόσχεση που δίνω στους φιλάθλους μας και στον κόσμο μας και στη διοίκησή μας είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει τη φετινή σεζόν. Και πάλι συγχαρητήρια στον Γκάλι για την νίκη του και του εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Στόχος της ομάδας ποιος είναι? Στόχος της ομάδας του Φωστήρα σε όποια κατηγορία και να παίζει, σε όποιον όμιλο και να είναι, όποιος παίχτης και να έχει, στόχος είναι να πρωταγωνιστεί. Και εμείς αυτό έχουμε βάλει, να πρωταγωνιστήσουμε, να πάμε όσο γίνεται ψηλότερα και γιατί όχι να είμαστε κοντά εκεί στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Αυτό επιτάσσει και αυτό επιβάλλει η ιστορία αυτής της ομάδας. Η φανέλα αυτή είναι πάρα πολύ βαριά. Όσοι την έχουν φορέσει το καταλαβαίνουν, όσοι έχουν περάσει από αυτό το σύλλογο. Και πρέπει και επιβάλλεται η ομάδα αυτή να πρωταγωνιστεί, επαναλαμβάνω, όποιος και να παίζει, σε όποια κατηγορία και να παίζει.